Εντάξει στο απόλυτο χάο που επικρατεί τα τελευταία πολλά χρόνια στο φοινικό δάσο του Πρέβελη και στην ευρύτερη περιοχή τη Λίμνη, στα νότια του Ρεθύμνου, δεσμεύτηκε ότι θα μπει πολύ σύντομα ο Υφυπουργό Περιβάλλοντο και Ενέργεια Γιώργο Αμυρά, που σήμερα βρέθηκε στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Ο κ. Αμυρά ανακοίνωσε ότι θα χρηματοδοτήσει από πόρου του Υπουργείου του το έργο που προβλέπει τη μελέτη πυρόσβεση στην ευρύτερη περιοχή, εντάσσοντα έτσι στο πρόγραμμα Αντινέρο τη ζώνη από το κουρταγιώτικο φαράγκι και τη λίμνη του το σχέδιο περιλαμβάνει πρώτα απ' όλα την προστασία κάθε φυσικού ενδιαφέροντος. Περιλαμβάνεται αναδασώσεις. Πάνω στη Μονή υπάρχει μια έκταση 300 στρεμάτων όπου η φύση δεν κατάφερε να επανέλθει. Εκεί λοιπόν θα κάνουμε αναδασώσεις. Την περίφραξη του φαραγγιού στα σημεία όπου η... απουσιάζει ή έχει καταστραφεί θα την επιδιορθώσουμε. Να ενταχθούμε στο πρόγραμμα Αντινέρο, το οποίο θα καθαρίσει όλη την περιοχή και ένα ενιαίο σύνολο θα βλέπουμε την περιοχή του Φαράγγι του Κουρταλιώτη με το φοινικό δάσο. Θα γίνει λοιπόν ο καθαρισμό τη περιοχή αυτή. Σύμφωνα με τον Γιώργο Αμυρά, το οικολογικό στολίδι του Νότου θα πάψει να θυμίζει ξέφραγο αμπέλι, καθώ θα δημιουργηθεί ένα φορέα διαχείριση στα πρότυπα του φαραγγιού τη Αμαριά με ελεγχόμενη είσοδο και μικρό αντίτιμο που θα είναι ανταποκριτή. Έτσι ώστε να μπει μια ε, τάξη και να υπάρχει και ο σεβασμός στη φέρουσα ικανότητα της περιοχής και των ε, αξιοθεάτων αυτών και των μνημείων της φύσης όσον αφορά την επισκεψιμότητα. Και νομίζω ότι η παρουσία του Υπουργού εδώ πέρα... Για άλλη μια φορά, αποδεικνύει όχι μόνο το έμπρακτο ενδιαφέρον του, αλλά το γεγονό ότι όταν γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια από πλευρά πολιτεία, έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε και εμεί οι τοπικοί φορεί, αλλά βεβαίω και η τοπική κοινωνία. Του ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί τα ότα ήταν ευήκοα, αντιδράσαν γρήγορα. Να γίνει αυτό ο σχεδιασμό που θέλει όλη η περιοχή. Την ίδια ώρα και με φόντο τα προβλήματα των δασικών χαρτών, τα οποία θα πρέπει άμεσα να λυθούν, ο Υφυπουργό Περιβάλλοντο μίλησε για τι δύο νομοθετικέ διατάξει που θα φέρει προσεχώ στη Βουλή. Εκ των οποίων η μία θα αφορά στα οικονομικά κίνητρα που θα πρέπει να δοθούν στα μέλη των επιτροπών που εξετάζουν τι αντιρρήσει και η άλλη για τη διευθέτηση των εκχερσωμένων χωραφιών. Χωράφια δηλαδή. Που καλλιεργούνται εδώ και 70-80 χρόνια, αλλά δεν έχουν νόμιμου ή ισχυρού διοικητικού τίτλου και πράξει στα χέρια του. Και γι' αυτό νομοθετούμε. Τα πάντα σε σχέση με του δασικού χάρτε έχουν γίνει σύμφωνα με τι επιταγέ του Συμβουλίου τη Επικρατεία και βεβαίω με σεβασμό και προ το δάσο, εννοείται. Αλλά και προ τη δυνατότητα που μπορεί να έχει οποιοδήποτε να αξιοποιήσει την περιουσία του κατά τον νόμο. Σε ό,τι αφορά στην προστασία του παλίγκρεμνου που έχει ζητηθεί η κήρυξή του ω προστατευόμενο μνημείο τη φύση, στι 31 Ιανουαρίου θα συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο η μελέτη του Μουσείου Φυσική Ιστορία Κρήτη, η οποία, εάν εγκριθεί, θα σταλεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση και εν συνεχεία θα προωθηθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντο.